Εγώ από την αστική παρέα. Ναι, αλλά είναι πρόκληση τώρα. Είναι πρόκληση. Ο Νίκος Παπάς είναι μαζί μας. Μετά από καιρό έχουμε να τον δούμε και να μιλήσει και μετά την Κεντρική Επιτροπή κτλ. Το πρωί είχαμε ένα ντέρμπι, να ξέρετε εδώ πέρα, με τα βουλευτικά αυτοκίνητα. Mm-hmm. Τώρα σας το λέω γιατί. Αλλάξατε κι εσείς αυτοκίνητο. Ναι. Στα 4 χρόνια κι εσείς. Μα έτσι κι αλλιώς είναι οι συμβάσεις leasing της Βουλής. Δηλαδή, σύμφωνα, ένα αυτοκινητάκι συμβατικό δεν μπορείτε να έχετε, γιατί είδαμε όλοι έχετε πάρει τα Audi, τα, πώς τα λένε, τα Volkswagen, τα. Τα Volvo. Ναι. Τα πανάκριβα. Ένα πιο συμβατικό δεν κάνετε τη δουλειά σας. Συμβατικότατα είναι. Την προηγούμενη τετραετία εγώ είχα ένα ηλεκτρικό για τις μετακινήσεις μέσα στη. Μες στην πόλη. Και όλα αυτά, τότε θα μην το ξανανοίξουμε, απλώς το λέμε ότι είναι συμβάσεις leasing της Βουλής. Γιατί είναι εύκολο να λες, ας πούμε, γιατί ο άλλος πήρε 30.000 αυτοκίνητο. Όχι, δεν είναι ιδιόκτητο. Είναι της Βουλής. Απλά το πληρώνει η Βουλή, αυτό λέμε. Προφανώς, ναι. Είναι μέσα προνόμιο. Για να το λήξουμε κιόλας, γιατί η δική μου διαφωνία είναι ότι και οι βουλευτές θα πρέπει να έχετε αυτοκίνητο δικό σας χωρίς να σας το πληρώνει η Βουλή όπως όλοι οι εργαζόμενοι. Και ο Ιορδάνης λέει ότι είναι μέσα στα προνόμια της Βουλής. Αυτή είναι η διαφωνία μας. Αυτό. Είναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι ένας βουλευτής που είναι στη Λάρισα για λόγους υποχρεώσεων που απορρέουν από την ιδιότητά του πρέπει να ταξιδεύει περισσότερο από έναν ιδιώτη. Άρα δεν κάνει χρήση αυτοκινήτου γιοταχή ή ένας βουλευτής που είναι στην Ήπειρο. Ανεβοκατεβαίνει κάθε εβδομάδα υποχρεωτικά, πολλές φορές και 2 φορές την εβδομάδα. Ας παίρνει το τρένο που υποτίθεται ότι είναι ασφαλές. Όταν αποκτήσουμε τρένο, θα την ξανακάνουμε. Είναι μέσα στην πόλη, παίρνει ένα πιο μικρό αυτοκίνητο ηλεκτρικό, να μην ρυπαίνει το περιβάλλον. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα τώρα, να μην φάμε όλο το χρόνο εδώ πέρα. Πάμε να δούμε λίγο το τρένο. Πάμε να δούμε τα δικά σας. Γιατί είδαμε τι έγινε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με τον κύριο Φλωρίδη, είδαμε τον κύριο Ανδρουλάκη τι γίνεται στο Πασόκ. Με εσάς πηγαίνετε σε ένα συνέδριο και όλοι λένε ότι το κόμμα πια. Είναι όχι βαθιά διχασμένο, δεν μπορώ να το πω έτσι, αλλά υπάρχουν 2 γραμμές για το συνέδριο. Κάποιοι που θέλουν αλλαγές στο καταστατικό και κάποιοι άλλοι που λένε, παιδιά, αλλάζει η φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς είστε από τα παλιά στελέχη. Ναι. Που ζήσατε και το ΣΥΡΙΖΑ μικρό, που ζήσατε και το ΣΥΡΙΖΑ μεγάλο. Θα δούμε και ποιες αλλαγές θα προταθούν. Βεβαίως έχουμε βήματα να κάνουμε να ολοκληρώσουμε το μετασχηματισμό μας σε σχέση και με την ηλεκτρονική συμμετοχή των μελών, με την περιφερειακή συγκρότηση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και έχει μείνει, ναι. Έχει μείνει πίσω. Δηλαδή, μια δυναμία η οποία έχουμε εμείς και την είδαμε κατάματα, καταγράφεται συνήθως στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Έτσι, και ειδικά σε επίπεδο περιφέρειας, με την εξαίρεση της Θεσσαλίας, όπου υπήρχε μια επιτυχής έτσι, συνεργασία κιόλας και είχαμε μια ανατροπή, είχαμε αδυναμία συγκρότησης ψηφοδελτίων κτλ. Εκτός αυτού, σε επίπεδο περιφέρειας παίρνονται πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις. Μπαίνουν προτεραιότητες, υπάρχει διαχείριση κονδυλίων. Εκεί λοιπόν, ένα κόμμα το οποίο θέλει με επάρκεια να οικοδομήσει τη στρατηγική του, πρέπει σε περιφερειακό επίπεδο να έχει οργάνωση η οποία καταρχήν να έχει μια πολύ σοβαρή νομιμοποίηση, δηλαδή να εκλέγεται από τα μέλη, και δεύτερον να έχει επάρκεια και σε πόρους ανθρώπινους και υλικούς. Να μπορεί δηλαδή, παράδειγμα, να παρακολουθεί την πολιτεία της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Πρέπει να έχει συγκρότηση, πρέπει να έχει στελέχη, πρέπει. Τι έχουμε στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα έχουμε τα κόμματα κατά το μέγιστο βαθμό οργανωμένα σε επίπεδο νομού. Γιατί έχουμε τις εκλογικές περιφέρειες σε επίπεδο νομού. Άρα έχουν ως βασικό τους σκοπό, job description, το να διεξάγουν τις εκλογές, να ανταποκρίνονται στις εκλογικές ευθύνες, γιατί έχουμε την εκλογική περιφέρεια σε επίπεδο νομού. Όμως, σε διοικητικό επίπεδο παίρνονται πάρα πολύ σοβαρές αποφάσεις στο επίπεδο της περιφέρειας και εκεί πρέπει να πραγματικά να το παρακολουθείς με επάρκεια. Τώρα, αυτά που είπε ο Κασελάκης στην Κεντρική Επιτροπή, ότι παιδιά καλά είναι όλα αυτά, αλλά δεν θέλω, ας πούμε, θα τα λέμε μέσα στα όργανα, αλλά θέλω να βγαίνετε μετά να μιλάτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάντα ένα κόμμα, το οποίο πάντα είχε ανοιχτές απόψεις. Και έτσι όπως το βλέπουμε τώρα, όλοι στοχοποιούν τον Χρήστο το Σπίτζι, σας λέω ένα παράδειγμα. Ή κάποιους άλλους που βγαίνουν και μιλάνε και λένε για σύγκληση με τον Πασόκ. Mm-hmm. Εκεί τι πάμε σε μια κατάσταση, δεν θα μιλάει κανείς, αλλιώς θα διαγράφεται. Λοιπόν, Νίσο, θα σας πω τι λέει το καταστατικό και θα σας πω για τον Χρήστο, ο οποίος είναι αδελφικός μου φίλος. Το καταστατικό λέει ότι όταν έχουμε μια συλλογική απόφαση και βγαίνεις και εκπροσωπείς το κόμμα στο δημόσιο λόγο, οφείλεις να πεις την συλλογική απόφαση και να διευκρινίσεις, αν πεις κάτι διαφορετικό, ότι αυτό είναι η προσωπική σου άποψη, κάνοντας αναφορά και στην συλλογική απόφαση. Για παράδειγμα, η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, την οποία ψηφίσαμε τώρα το περασμένο Σάββατο, λέει ότι θα εργαστούμε για να καταφέρουμε να ηγηθούμε μιας μεγάλης εκλογικής συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Αυτή είναι η συλλογική μας απόφαση, χωρίς να διαλύσουμε το κόμμα μας. Και πρέπει όλα τα στελέχη που βγαίνουν στο δημόσιο λόγο να την υπηρετήσουν.
Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο στο καταστατικό. Αυτό υπάρχει πάντα. Το αν τηρούνταν ή όχι και αν διευκολύναμε τη δουλειά σας ως δημοσιογράφοι για να παράγουμε περισσότερη εσωτερική είδηση από όσο μπορεί να καταναλώσει. Άρα δεν είναι κάτι καινούριο, κ. Κασελάκη. Δεν είπε κάτι καινούριο. Είπε αυτό που καταγράφεται στο καταστατικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, εμείς καταλαβαίνουμε από αυτά που μας λένε εδώ οι καλεσμένοι και ο κ. Κασελάκη ότι υπάρχουν κάποια παλιά μέλη που ήταν και στενοί συνεργάτες του κ. Τσίπρα. Προσπαθούν τέλος πάντων να αποδομήσουν κάπως το κόμμα για τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Και χθες μάλιστα η κυρία Τζάκρη είπε ότι κάποιοι υπάρχουν από τους 87 που υπέγραψαν και την τελευταία επιστολή τέλος πάντων, που εξυπηρετούν δικά τους συμφέροντα. Δεν πρέπει να κάνουμε δίκες προθέσεων. Και προσωπική ατζέντα. Δεν πρέπει να κάνουμε δίκες προθέσεων. Υπάρχει μια πολιτική άποψη με την οποία και εγώ προσωπικά διαφωνώ. Μια άποψη η οποία αφήνει παράθυρο. Συγγνώμη, ήχο έχουμε μόνο στις κόρες. Μία άποψη η οποία αφήνει ένα παράθυρο για ρευστοποίηση του κόμματος, κάτι που δεν πρέπει να γίνει, διότι είδαμε και στη Γαλλία την προέκυψη, και μία άλλη άποψη η οποία πλειοψήφισε, που λέει ότι το κόμμα συγκροτημένα θα προχωρήσει, θα κάνει το συνεδριό του, θα επιχειρήσει να ενισχυθεί και θα ανοίξει την πόρτα μιας μεγάλης εκλογικής συμμαχίας. Αυτό είναι το μη, ξέρετε. Στην πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα μικρό συμμαχικό σχήμα που ήταν ο πάλε ποτέ συνασπισμός και κάποιες ομάδες έτσι, και ακόμα και της άκρας αριστεράς μαζί. Όταν ξεκίνησε να έχει την λαϊκή ακτινοβολία και τα μεγάλα ποσοστά, έπαψε αυτή η συνθήκη. Και τώρα μπαίνουμε σε μια φάση όπου διαβάζουμε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και λέμε ρητά ότι θέλουμε να εργαστούμε, όπως έγινε και στη Γαλλία, για μια εκλογική συμμαχία με τις προοδευτικές δυνάμεις. Και εδώ βρίσκεται η τομή. Άρα δεν υπάρχουν κάποιοι που εξυπηρετούν προσωπικές ατζέντες. Δεν θα κάνω ποτέ δεν θα κάνω δίκη προθέσεων. Είμαι υπέρ της αντιπαράθεσης απόψεων. Ξέρετε, αυτό δεν έχει τέλος. Εάν το μυαλό μας το κουρδίσουμε με βάση τη δίκη προθέσεων, εάν ο Χασαπόπουλος πει μια διαφορετική άποψη, δεν χρειάζεται να αντιπαραβάλω ή να τεκμηριώσω αυτό που υποστηρίζω εγώ. Του λέω έχεις ταπεινά κίνητρα. Και τελειώνει η συζήτηση εκεί. Αυτό δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει ούτε τις πλειοψηφίες ούτε τις μειοψηφίες. Ναι. Λοιπόν, ανοιχτή πολιτική συζήτηση. Ο καθένας μπορεί να σκέφτεται ό,τι θέλει, δεν έχει σημασία. Αλλά αν η συζήτηση τελειώνει στα ταπεινά κίνητρα του ενός ή του άλλου, δεν έχουμε κάνει τίποτα και κυρίως δεν έχουμε ασχοληθεί με τα προβλήματα. Πάμε λίγο στα οικονομικά τώρα. Ναι. Εσείς που είστε και από παλιά στελέχη, θέλω να επικαλεστώ έτσι την εμπειρία σας και να σας ρωτήσω από πότε θέλατε να κλείσετε την αυγή. Έχει γίνει συζήτηση πάρα πολλές φορές. Κυρίως για το ζήτημα που επιβαρύνει και το κόστος πάρα πολύ του καθημερινού φύλου. Από πότε ήταν αυτή η συζήτηση. Επίσημα έχει γίνει και το 21 και το 22. Έχει γίνει και το 21 πριν και πριν, αλλά όχι με τόσο έντονο τρόπο. Και πριν, αλλά όχι με τόσο έντονο τρόπο. Δηλαδή το 21 και το 22 είχαμε φτάσει και να ψηφίζουμε επί τούτου. Η κουβέντα για τα τρόλ είχε γίνει ξανά ποτέ τόσο έντονα, γιατί έχει μπει στο δημόσιο διάλογο. Αλλά επιτρέψτε να πω, δεν την καταλαβαίνω. Δεν την καταλαβαίνω, διότι το να γράφει κάποιος κάτι στο Twitter είναι δωρεάν. Εγώ είμαι στην εκπομπή σας, εκπροσωπώ το χώρο μου, φέρω αυτή τη βαριά ευθύνη. Πρέπει να είμαι πολύ ζυγισμένος στο τι θα πω. Το άλλο είναι τσάμπα. Το άλλο είναι τσάμπα και ξέρετε, αλλάζει. Δηλαδή είναι, τα πληρωμένα τρόλ είναι, τα οποία ακούμε και ακούγεται μάλιστα ότι παίρνουν και μαύρα χρήματα ή έπαιρναν τουλάχιστον μαύρα χρήματα. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο, ούτε τώρα, ούτε πριν, ούτε πιο πριν. Αλλά το μείζον ζήτημα, σας λέω, είναι ότι δεν μπορεί αυτό να είναι το αντικείμενο της πολιτικής συζήτησης. Διότι το να γράψει κάποιος ανώνυμα κάτι σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης είναι δωρεάν, πολιτικά καλά, δωρεάν. Δεν το ακούτε όμως και πρώτη φορά. Όχι, δεν τα ακούω πρώτη φορά. Αλλά γιατί ξέρετε, αυτό που γινόταν, ας πούμε, μέχρι να έρθετε μέχρι το 2015 και μετά στην επιδιακυβέρνησή σας, υπήρχε πολύ μεγάλη συζήτηση για τα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Από την ομάδα αλήθειας. Όχι μόνο από την ομάδα αλήθειας. Όχι μόνο από την ομάδα αλήθειας. Κοιτάξτε, υπάρχουν. Θυμάστε και όταν έγινε η πρώτη διάσπαση που βγήκαν κάποιοι. Ο Σκουρλέτης τι είπε. Και τι να σχολιάσω. Ο Αρβανίτης τι είπε. Εκ των υστέρων δεν θα σχολιάσω. Ο Αρβανίτης τι είπε. Δεν θα σχολιάσω εκ των υστέρων. Σας λέω. Η πολιτική συζήτηση υποβιβάζεται, για να μην πω τελειώνει, όταν αρχίζουμε ο ένας απέναντι στον άλλο να επικαλούμαστε τι γράφτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προφανώς εκεί είναι ένα έδαφος στο οποίο μπορεί να αναπτύσσονται και απόψεις με ακραίο τρόπο, να αλλάζουν εν μία νυχτή,
Έτσι, αν εμένα με καλέσετε μία εβδομάδα μετά και πω αντίθετα πράγματα από αυτά που είπα τώρα, θα μου πείτε, μα τι συνέβη. Όχι, γιατί όμως ξέρετε τι λέει ο κόσμος, ότι τώρα που έπεσε φτώχεια, ναι, έπεσε και γκρίνια. Γιατί μέχρι τώρα που υπήρχαν χρήματα και δίνατε στα μέσα ενημέρωση, στο διαδίκτυο, στα τρολ, δεν παραπονιόταν κανείς. Τώρα όμως που έπεσε η φτώχεια, έρχεται και η γκρίνια. Ότι έχουμε περιορισμένα οικονομικά, έχουμε περιορισμένα οικονομικά. Και γι' αυτό πρέπει να πάρουμε πάρα πολύ σοβαρές αποφάσεις και για την ανασυγκρότηση στα οποία το κόμμα μας είναι μέτοχος. Των μέσων ενημέρωση στα οποία είμαστε μέτοχοι. Από εκεί και πέρα, σας επαναλαμβάνω ότι το να υποβιβάζουμε τη μεταξύ μας συζήτηση ή τη συζήτηση με τα άλλα κόμματα στο επίπεδο φανατισμών που αναπτύσσονται στο διαδίκτυο δεν κάνει καλό. Δεν ξέρω ποιο μου έχει. Τώρα, μια και λέμε για τα οικονομικά, τα γραφεία της Κουμουνδούρου ενδέχεται να νοικιαστούν, να πουληθούν. Όχι. Δεν θα μεταφερθείτε δηλαδή. Είναι τελειωμένο. Είναι ένα ιστορικό κτίριο και είναι η καρδιά των περιουσιακών στοιχείων του κόμματος. Έτσι όπως το λέτε, απολύσεις δεν θα γίνουν. Εργαζομένο. Τα γραφεία δεν θα νοικιαστούν. Όχι, κάνουμε, προσέξτε, δεν έχουμε μόνο τα γραφεία αυτά. Υπάρχουν και άλλα κτίρια στα οποία θα συμμαζευτούν λίγο οι υπηρεσίες και οι δραστηριότητες. Θα ξενοικιαστούν. Και ήδη ξενοικιάστηκαν γραφεία. Ας πούμε, τα γραφεία στην Αγίου Κωνσταντίνου πλέον δεν χρησιμοποιούνται. Εκεί που κάναμε τα τελευταία 2-3 χρόνια. Άρα θα συμπτυχθείτε στην Κουμουνδούρου, και όχι μόνο, άλλο ένα κτίριο μάλλον θα κρατηθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι. Θέλω να πω, υπάρχουν τρόποι. Το δεύτερο, κύριε Χαζαπούπουλε, κοιτάξτε, είστε στα μέσα ενημέρωσης. Ξέρετε ότι και τα συμβατικά μέσα ενημέρωσης, ας πούμε το Mega Channel, έχει έναν δυνατό διαδικτυακό βραχίωνα. Δηλαδή το προϊόν που παράγετε εσείς στην εκπομπή σας μεταφέρεται και στις ιστοσελίδες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί δεν έχουμε δουλέψει επαρκώς. Ενώ υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό, δεν το έχουμε διατάξει με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να ανταποκρινόμαστε στον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνουν τις ειδήσεις οι άνθρωποι αυτόν τον καιρό. Δηλαδή, ειδικά με τις υψηλές ταχύτητες συνδεσιμότητας, ακόμα και τα δελτία ειδήσεων, τα οποία είναι ένα παραδοσιακό ραντεβού με την τηλεόραση. Έτσι, τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, ακόμα και αυτά, πλέον μπορείς να τα δεις διαδικτυακά την ώρα που θα δοθεί βάση εκεί στο διαδίκτυο. Πρέπει να δοθεί περισσότερη. Ναι. Δεν μπορεί να έχεις δεκάδες εργαζόμενους δημοσιογράφους και μόνο μία χούφτα από αυτούς να περνάνε, ας πούμε, την ημέρα τους και να κοπιάζουν για να είμαστε επαρκείς διαδικτυακά. Ναι. Πρέπει λοιπόν εκεί να δώσουμε περισσότερο βάρος και εκεί, ξέρετε, υπάρχει και η δυνατότητα αύξησης εσόδων. Το γνωρίζετε. Ναι, ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι, αν έχεις μία ισχυρή ιστοσελίδα, η οποία είναι παρεμβατική, η οποία έχει και μία, πώς να σας πω, περιουσία για να ξεκινήσει. Τη βάση των μελών του κόμματος, με την οποία μπορεί να έχει διάδραση, επιδραστικότητα, επισκεψιμότητα. Το ραδιόφωνο του κόκκινου είναι απαραίτητο. Ναι. Ναι, το πιστεύω και είναι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι το ακούνε κάθε μέρα και θα σας έλεγα είναι και ένα μέσο το οποίο συμβάλλει καθοριστικά στη συγκρότηση της παράταξης. Καθοριστικά. Άρα δεν υπάρχει σκέψη για περιορισμός. Είναι συχνότητα. Η συχνότητα είναι τεράστιο περιουσιακό στοιχείο. Mm-hmm. Το γνωρίζετε, το καταλαβαίνετε. Όχι, μπορεί να το πουλήσετε, ας πούμε. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει. Έχουμε μια οικονομική επιτροπή. Θα δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες του κόμματος. Δεν έχω εγώ εικόνα αυτή τη στιγμή για τέτοιες κινήσεις που μου λέτε. Σε κάθε περίπτωση όμως, ναι, νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία πρέπει να διαφυλάξουμε ως κορύφη οφθαλμού. Τώρα, έτσι για να αλλάξουμε και θέμα, να φύγουμε από τα οικονομικά σας, μπορεί ένας δήμαρχος να είναι υποψήφιος πρόεδρος? Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ερώτηση αυτή, διότι ό,τι και να πω θα εκλειφθεί ως ανακάτεμα στα εσωτερικά άλλου κόμματος. Οπότε θα την αποφύγω. Δεν έχω άποψη. Έχω άποψη. Γιατί σας αρέσουν οι συνεργασίες. Και επειδή ο κύριος Δούκας κέρδισε το Δήμο Αθηναίων από τη συνεργασία που είχε με το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Γι' αυτό ρωτάω. Mm-hmm. Πώς τη βλέπετε την υποψηφιότητα? Δεν θα πω τίποτα. Δεν θα πω τίποτα. Σας λέω ότι τα παρακολουθούμε τα πράγματα αυτά, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, τις δημόσιες τοποθετήσεις των υποψηφίων για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Από τη θέση. Δεν δυναμητίζει όμως την συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Τι εννοείται? Άμα φύγει από δήμαρχος ή άμα πάει για πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μισό λεπτό. Να ολοκληρώσω τη φράση. Λέω. Εμείς παρακολουθούμε αυτές τις εξελίξεις από τη θέση της επισπεύδουσας δύναμης για μια συνεργασία, η οποία πρέπει να εδράζεται και σε πάρα πολύ ισχυρά προγραμματικά θεμέλια. Mm. Παράδειγμα, τι θα γίνει με τις τράπεζες? Έχει ζημιωθεί το ελληνικό δημόσιο 40 δις και βλέπουμε και εξελίξεις στην Τράπεζα Αττικής.
Όπου και εκεί διαβάζουμε ότι υπάρχει περίπτωση μιας συμφωνίας η οποία θα ζημιώσει πάλι το τιμόνι. Μπορούμε να συγκλίνουμε σε αυτό. Μπορούμε να συγκλίνουμε στη διατίμηση των τιμών ενέργειας. Ακούμε με ενδιαφέρον και τις θέσεις που έχει διατυπώσει το ΠΑΣΟΚ. Εκεί πάνω λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε και γι' αυτό με πάρα πολύ διακριτικό τρόπο σας βεβαιώ θα σταθούμε και απέναντι στις εσωγωματικές εξελίξεις του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Α, λοιπόν, μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Απάντησε. Καλό καλοκαίρι κι εσείς να έχετε. Θα τα πούμε από το Σεπτέμβριο, γιατί εμείς αύριο μεθαύριο τελειώνουμε. Δώσε πάσα στη Δανάη τώρα. Δώσε πάσα στη Δανάη. Η οποία έχει τελειώσει την εκπομπή. Έχει ολοκληρώσει. Εσείς το ξέρετε ότι έχει τελειώσει. Το είδα το στιγμιότυπο. Παρεπτόντως, πού είναι, πού κάνει διακοπές. Τώρα αυτό δεν το ξέρω. Δανάη, κάτσε να την πάρω σε λίγο να την ρωτήσω. Λοιπόν, πάμε να παραδώσουμε σκητάλη λοιπόν στο πρόγραμμα.